τον Νίκο Δαμασκόπουλο, μου τον γνώρισε ο Τάκης Παπάς, το 1992, πολλά χρόνια πριν. Τύχη αγαθή βέβαια, για την οποία δεν θα κάνω άλλη αναφορά, μου επέτρεψε τότε ή περίπου τότε να γνωρίσω και τη Μάρη. Με μια άλλη ευκαιρία θα σας πω για τη Μάρη. Οι εκλογές στο Δουσουά θέτουν δύο θεμελιώδη και αλληλένδετα μεταξύ τους ζητήματα. Το πρώτο είναι η αξιοπιστία εκείνου που ηγείται, του υποψήφιου Πρόεδρου. Το άλλο είναι το αφήγημα του Προέδρου και το συμβούλο του και για τη δικηγορία και για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Όταν λέω το αφήγημα, ενώ τις θέσεις της σύνθεσης για τη δικηγορία και για τον Δουσουά, για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το θέμα της εκλογής του Προέδρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών άλλους τους απασχολεί ως προφητικό αγώνισμα. Εγώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ στην νοοτροπία του Νίκου του Δαμασκόπουλου. Νοοτροπία, ξέρετε, είναι ένα μικρό πράγμα που δημιουργεί όμως τεράστιες διαφορές. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος δεν έχει ως στρατηγική την αφύπνιση του υπνοβάτη. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος θέλει για τη δικηγορία μας ή δικηγορία μας να επανέλθει στην κανονικότητα. Ας το σκεφτούμε λίγο. Τι σημαίνει να επανέλθει η δικηγορία μας στην πραγματικότητα, στην κανονικότητα. Κανονικότητα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές με τον Νίκο. Για τον Νίκο κανονικότητα είναι να σταματήσει η αβεβαιότητα για τη δικηγορία. Έτσι αλλάζει η κατάσταση στη δικηγορία μας, με το να πάψει η αβεβαιότητα. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος ξέρει πολύ καλά ότι ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών πρέπει να μπορεί και να θέλει να επιλέγει. Θέλει να ασκεί τα όσα μπορούν να είναι περιεχόμενο του θεσμικού ρόλου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ξέρει ότι οι πράξεις μας, το ξέρει πολύ καλά ο Νίκος ο Δαμασκόπουλος, δεν προκύπτουν νομοτελειακά. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπάρχεις ως πρόεδρος. Από το να επιζητείς την ησυχία σου με κάθε τρόπο, μέχρι να στέκεσαι απέναντι σε κάθε θεσμικό εκφυλισμό. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος δίνει το παράδειγμα της υπεύθυνης δράσης. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος από αγωγή αλλά και ιδιοσυγκρασία δεν θα επικαλείται τους περιορισμούς του ρόλου του αν υπάρξει απραξία. Σε ποιους περιορισμούς αναφέρομαι? Στην κρίση, στα συσσωρευμένα προβλήματα, στο κακό Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Οι πράξεις του Νίκου Δαμασκόπουλου αποτυπώνουν την ιδιαιτερότητα του ηγετικού του χαρακτήρα και με βάση αυτές ζητά την εκλογή του. Ποιες είναι οι πράξεις του Νίκου του Δαμασκόπουλου? Ας σκεφτούμε ένα πράγμα. Ξέρει, είναι γεννημένος υπερασπιστής. Ξέρει ότι ο δικηγόρος πρέπει να στέκεται μισό βήμα μπροστά από τον πολίτη εντολέα του και τότε δικαιώνει το ρόλο του υπερασπιστή, είτε είναι σε ένα αστυνομικό τμήμα ένα βράδυ, είτε υπερασπίζεται τα συμφέροντά του προκειμένου να κάνει την καλύτερη δυνατή σύμβαση. Η δράση του Νίκου Δαμασκόπουλου είναι αποτέλεσμα των επιλογών του. Ζητάει να εκλεγεί πρόεδρος για να κάνει τη διαφορά. Ποια θα είναι αυτή η διαφορά? Το να αφήσει τη σφραγίδα του. Ο Νίκος Δαμασκόπουλος μπορεί να αναζητεί τρόπους για να χρησιμοποιεί δημιουργικά τους όποιους περιορισμούς του ρόλου του, προκειμένου να υλοποιεί συλλογικές δράσεις. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό που άδειλα ο κώδικας περί δικηγόρων περιγράφει. Τον κεντρικό ρόλο που επιφυλάσσει στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Εκεί ο Νίκος Δαμασκόπουλος έχω τη βεβαιότητα ότι θα δείξει τον καλύτερό του εαυτό.
θέλω να αναφερθώ σε πολλά από αυτά που έχω ζήσει με τον Νίκο Δαμασκόπουλο. Όμως ξέρω ότι η βραδιά είναι για τον Νίκο Δαμασκόπουλο και πρέπει ο Νίκος Δαμασκόπουλος να μας πει τις θέσεις του. Του ζητάω τον καλό να έρθει να μας παρουσιάσει.